Ξεκίνησε από τον αθλητισμό και μεταφέρθηκε στο θεατροφέρωμα για το Me Too. Στο Me Too. Μπήκες ποτέ στο τρίπ να σκεφτείς ότι μπορεί αυτό να σκάσει και στον χώρο της μουσικής? Άμα σκάσει αυτό στον χώρο της μουσικής, θα γίνει χαμός. Αυτή την αίσθηση έχω, χωρίς να έχω αποδείξεις, ούτε καν ενδείξεις για πράγματα. Γιατί πιστεύεις ότι δεν έχει προχωρήσει μέχρι τώρα τουλάχιστον στον χώρο αυτό και έχει μείνει μόνο στο θέατρο? Ίσως είναι μικρότερος ο κύκλος και υπάρχει περισσότερος φόβος. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν έχει φτάσει στα αυτιά μου κάποια ακραία περίπτωση, βιασμός, έτσι, όπως συνέβη στο θέατρο. Αλλά περιπτώσεις όπου κάποιος καλλιτέχνης ή επιχειρηματίας χρησιμοποιεί τη δύναμη που έχει για να... Η αλήθεια να σου πω είναι ότι λίγο πολύ μπορεί καμιά φορά να είμαστε και μαθημένοι σε αυτόν τον τρόπο. Εννοείται πως κάποιος που είναι πιο δυνατός από εμάς θα μας επιβάλλει πράγματα, έτσι δεν είναι? Συμβαίνει σε όλα τα εργασιακά συστήματα. Το θέμα είναι μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει αυτή η επίδειξη δύναμης και επίσης κατά πόσο θα παρεχτεί ο καθένας. Ας πω ένα παράδειγμα, οι μαέστροι έχουν πολύ κακότερες συμπεριφορές. Δηλαδή το έχω βιώσει και εγώ τώρα. Αλλά ήταν κάτι στα πλαίσια της δουλειάς. Αυτό ήθελα να σου πω. Μην μπερδεύουμε, υπάρχει ένα όριο του. Ναι, τον επαγγελματισμό. Δεν μπορεί να είναι κιόλα στρωμένα με ρομπότα. Έχει μπει και ένα μαέστρο και έχει σπάσει το μαγαζί. Ενώ πέτα από τα νεύρα, το πέτα και καρέκλε. Ναι, αυτό δεν είναι λάθος. Πάνω μας, ναι, αυτό είναι λάθος. Αλλά θέλω να πω ότι. Και το ξέραμε ότι είναι λίγο πειραγμένο, α πούμε. Κακό είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν είναι και τόσο τεράστιο, τόσο huge. Ενώ κάτι σ' αρέσει, φεύγεις, ξέρω, μέχρι στο κομμάτι που αφορά αυτό που έχω ζήσει εγώ, έτσι. Σίγουρα έχουν χρησιμοποιήσει τη δύναμή τους για να επιβάλλουν πράγματα πολλοί άνθρωποι. Δεν μπορεί ένας μαέστρος να πει σε μια κοπέλα αυτά τα εγώ θα πεις, τέλος. Ενώ μπορεί να ξέρει για παραπάνω και να... Και όχι μόνο σε κοπέλα, και σε άντρα. Ναι, ναι. Αλλά ξαναλέω. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά σε κάτι το οποίο μπορεί να καταγγείλεις από μια άσχημη συμπεριφορά που καθένας μπορεί να βιώσει όταν έχει απέναντί του έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ισχύ. Νομίζω συμβαίνει, σου λέω, σε όλες τις δουλειές.